τέλεια που θα επέτρεπε να εμβαθύνουμε. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Ωστόσο, έχω δύο ερωτήσεις. Στο άρθρο 65 παράγραφος 3 λέτε σε ποια περίπτωση μπορεί ο αρμόδιος υπάλληλος, ας πούμε, της τραπέζης να κάνει μια ρύθμιση ενός χρέους και βάζετε κριτήρια. Όπως το διαβάζω, κύριε Κοντονή, μπορώ να βρω στο μυαλό μου, δηλαδή σκεπτόμενος περιπτώσεις, περίπτωση κατά την οποία μια πάρα πολύ μεγάλη και χαριστική ρύθμιση περνάει το κριτήριο και περίπτωση απ' την άλλη που μια δυστροπία του υπαλλήλου σταματάει οποιαδήποτε ρύθμιση. Θα ήθελα λιγάκι να μας το εξηγήσετε και στην παράγραφο 4 ορίζεται ένα όργανο που όπως το διαβάζω φαίνεται αντικειμενικό, το οποίο θα επιλαμβάνεται περιπτώσεων. Πώς κινείται όμως αυτό το όργανο? Καλώς. Ναι. Ρωτάω πώς κινείται η αρμοδιότητα αυτού του οργάνου. Καλώς. Αρκεί ένας βουλευτής να κάνει μια εκπομπή, να πει κάτι ή μια ερώτηση για να κινηθεί αυτή η διαδικασία? Γιατί τότε υπάρχουν θέματα. Θα απαντήσει ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, απαντήσει τον κύριο Λοβέρδο. Εν πρώτης, κύριε Λοβέρδο, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ότι προσπαθήσαμε με αυτή τη διάταξη να εξισορροπήσουμε και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος εν τη ευρία ενία του, είτε αναφερόμαστε στο στενά δημόσιο τομέα είτε στις τράπεζες, αλλά και να προστατεύσουμε τα στελέχη του δημοσίου, τα οποία, και των τράπεζων, τα οποία θα είναι πολυάριθμα. Από ό,τι εκτιμάμε, μπορεί να υπερβαίνουν και τις 3.000. Αυτοί βεβαίως δεν είναι τραπεζίτες. Αν είχαμε 3.000 τραπεζίτες στην Ελλάδα, θα ήταν ευτυχείς οι ίδιοι κατά πρώτον. Ο σκοπός λοιπόν της διάταξης ήταν αυτός. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό το όργανο το οποίο συγκροτείται από 3 προέδρους εφετών, τους οποίους θα επιλέγει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για τον έλεγχο των καταγγελιών που μπορεί να γίνουν, για την διαχείριση των αυτών των υποθέσεων που χειρίζονται για τον διακανονισμό των κόκκινων δανείων, είτε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης για τα στελέχη του Δημοσίου, θα ελέγξουν το σύνολο των καταγγελιών τα οποία θα φτάσουν στα χέρια τους. Στη δεύτερη περίπτωση των τραπεζών, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι διαλαμβάνεται στον νόμο πως πρέπει να υπάρχει και γνωμοδότηση της αρμόδιας διεύθυνσης της Τράπεζας της Ελλάδας, ούτως ώστε να υπάρχει μια πλήρης εικόνα. Βεβαίως, αυτή η γνωμοδότηση είναι απλή γνώμη, δεν δεσμεύει την αρχή η οποία συγκροτείται και η οποία μπορεί να ζητήσει την άσκηση της ποινικής δίωξης. Αλλά οτιδήποτε περιέλθει εις γνώση της, αυτό πρέπει να το εξετάσει. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας και αυτός είναι και ο κανόνας που απορρέει από το άρθρο 20 του Συντάγματος, για το οποίο μίλησα προηγουμένως, ότι ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να εκφράζει αυτές τις απόψεις και όπως ο νόμος ορίζει, από εκεί και πέρα θα ακολουθείτε η διαδικασία. Με ρωτήσατε όμως και κάτι άλλο για την παράγραφο. Ναι. Α, ναι, το θυμήθηκα. Κοιτάξτε, είναι για όλες τις περιπτώσεις που ένα στέλεχος είτε του δημοσίου είτε της τράπεζας στην ουσία καταδολιεύει τα συμφέροντα αυτού που εκπροσωπεί. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι για το αδίκημα της απιστίας το οποίο μιλάμε, το αδίκημα αυτό είναι ένα αδίκημα το οποίο περιγράφει μια προδοσία σε μια εσωτερική σχέση. Και αυτό πρέπει να το πει αυτός ο οποίος θίγεται ή ένας οποιοδήποτε άλλος, οποιοδήποτε πολίτης ή πολιτικό πρόσωπο, ο οποίος διαπιστώνει ότι γίνονται κάποιες παρανομίες. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να ελεγχθούν και πρέπει να ελεγχθεί και η υπερβολική αυστηρότητα, δηλαδή κάποιος να μην κλείνει ενώ πρέπει να κλείσει μια τέτοια υπόθεση προς όφελος του δανειολήπτη ή αυτού που έχει οφειλές προς το δημόσιο στα ασφαλιστικά ταμεία ή στο ΙΔΟΗ κτλ. Αλλά και πρέπει να ελέγχονται και όλες εκείνες οι περιπτώσεις που με μεγάλη ευκολία, ενδεχομένως με δόλο, κάποιοι λειτουργούν εις βάρος και του εντολέα τους, αλλά εις βάρος και της συνείδησης και του νόμου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Κουρλέδης, θέλει να κάνει όμως νομοτεχνικές βελτιώσεις. Ναι, ακούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι 4 νομοτεχνικές βελτιώσεις επί της παραγράφου 2 του άρθρου 38, επί της παραγράφου 5 του άρθρου 39, της παραγράφου 1 του άρθρου 42 και επί της παραγράφου 4 του άρθρου 43. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Προχωρούμε τον
ανεξάρτητο βουλευτή κύριο Θεοχάρη Θεοχάρη. Τον καλούμε στο βήμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ακούω με μεγάλη προσοχή και άκουσα και προηγουμένως τον Υπουργό τον κύριο Κοντονή. Έφυγε νομίζω.